Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στην πρώτη ανάρτηση, καλή εβδομάδα να έχετε. Χρόνια πολλά να πούμε σε όλες τις ανούλες που γιορτάζουν σήμερα, να είστε καλά, να έχετε υγεία. Καλημέρα Κυριακή. Καλημέρα και από μένα. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της διαφθοράς. Είναι η ένατη ημέρα του Δεκεμβρίου. Και όπως είπαμε, γιορτάζουν οι Άνες. Να περάσουμε, να ρίξουμε μια ματιά στα κυριότερα γεγονότα που έχουν συμβεί σαν σήμερα. Το 1536 ο Βυζαντινός στρατηγός Βελισάριος ανακαταλαμβάνει τη Ρώμη από τους Οστρογότθους. Το 1912 το υποβρύχιο Δελφίν με κυβερνήτη τον υποπλοίαρχο Στέφανο Παπαρηγόπουλο επιτίθεται με τορπίλες κατά του τουρκικού θωρικτού Μεζτζιτιέ. Είναι η πρώτη αναφερόμενη στην παγκόσμια ναυτική ιστορία επιχείρηση υποβρυχίου με τορπίλη. Αργότερα το 1963 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής παραιτείται ευνηδιαστικά από την αρχηγία του κόμματος της ΕΡΕ και αναχωρεί για το Παρίσι συνεδευόμενος από τη σύζυγό του Αμαλία. Το 1981 η Νέα Δημοκρατία εκλέγει ως νέο αρχηγό της τον Ευάγγελο Αβέροφ μετά την παραίτηση του Γεώργιου Ράλη. Στη σχετική ψηφοφορία της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Αβέροφ λαμβάνει 67 ψήφους έναντι 32 του Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου και 12 του Ιωάννη Μπούτου. Το 1996 το Νόμπελ Εναλλακτικής Ιατρικής παραλαμβάνει στη Σουηδία ο Έλληνας ομοιοπαθητικός Γιώργος Βυθούλικας. Και τέλος, το 2002, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Κόφι Ανάν, παραδίδει στην ελληνοκυπριακή και τουρκοκυπριακή πλευρά το αναθεωρημένο σχέδιο για την επίλυση του Κυπριακού. Αυτά λοιπόν ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα. Να ρίξουμε μια ματιά όμως και στις σημαντικότερες προσωπικότητες που έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Το 1842 γεννήθηκε ο Πιότρ Κοροπότκιν, ο Ρώσος πρίγκιπας από τους σημαντικότερους θεωρητικούς του αναρχικού κινήματος. Το 1859 γεννήθηκε ο Γεώργιος Δροσίνης, ο ποιητής και πεζογράφος, ο Έλληνας ποιητής και πεζογράφος. Και τέλος το 1882 γεννήθηκε ο Χωακίν Τουρίνα, ο Ισπανός συνθέτης. Και πάμε να δούμε και ποιες είναι οι προσωπικότητες που έχουν αφήσει την τελευταία τους πνοή σαν σήμερα. Το 1641 πέθανε ο Άντωνι Βαν Ντάικ, ο Φλαμανδός ζωγράφος. Το 1970 πέθανε ο Αρτέμ Μικογιάννος, ο Σοβιετικός αεροναυπηγός. Μαζί με τον Μιχαήλ Γκούροβιτς σχεδίασε τα περίφημα σοβιετικά μαχητικά MIG από τα αρχικά των επωνύμων τους. Και τέλος, το 1971 πέθανε ο Άλκης Θρύλος, ή αλλιώς είναι το φιλολογικό ψευδόνυμο της δοκιμιογράφου και κριτικού Ελένη Σουράνη. Αυτά λοιπόν ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα την ένατη ημέρα του Δεκεμβρίου. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας, έτσι. Λοιπόν, μπορείτε να μας καλείτε στο 211-55-50-500, στο email μας πρώτη ανάρτηση@papakizoogla.gr. Να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Facebook με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση, αλλά να μας ακολουθείτε και στο Twitter με το όνομα πάλι Πρώτη Ανάρτηση. Πρώτη Ανάρτηση. Να μην ξεχάσουμε να πούμε πως η τηλεόραση της Ζούγκλας σε συνεργασία με το αφασία.gr αποφάσισε να σας κάνουν ένα χριστουγεννιάτικο δώρο για τις γιορτές που έρχονται. Και έτσι λοιπόν, ένας τυχερός από εσάς θα κερδίσει ένα iPad τέταρτης γενιάς, ένα δώρο αξίας 720 ευρώ, που το μόνο που έχετε να κάνετε για να το κερδίσετε είναι να κάνετε like στη σελίδα του αφασία.gr στο Facebook. Με ένα like μπαίνετε και στο διαγωνισμό για να κερδίσετε το iPad. Αυτά λοιπόν και για το χριστουγεννιάτικο δώρο της τηλεόρασης της Ζούγκλας, και στο σημείο αυτό να περάσουμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων. Και ξεκινάμε με την εφημερίδα Το Έθνος. Λοιπόν, τελεσίγραφο για τους γιατρούς του ΕΟΠΗ. Θα διαλέξουν αποκλειστικά στο ΕΣΥ ή ιδιωτικό ιατρείο. Οριστικά σε διαθεσιμότητα οι 2.246 χειρουργοί του οργανισμού. Αυτόματες ποινές για τρίπιο πόθεν έσχες. Ο Λαφαζάνης φεύγει από το ευρώ. Διχασμός στο ΣΥΡΙΖΑ. Φυτρώνει η ελιά στην Αθήνα, είναι η αφετηρία πολιτικών εξελίξεων, η απόψινή συγκέντρωση στο Ακροπόλ. Ενώ ο Ολυμπιακός νίκη με το μυαλό στην Άντερλεχτ. Και πάμε και στην εφημερίδα Η Ελευθεροτυπία. Σε 20 μέρες σώζεις ως 10 χρόνια. Αναγνώριση χρόνων τώρα γιατί αλλάζει εκ θεμελίων το συνταξιοδοτικό το 14 και το 15. Οι δήμαρχοι σήκωσαν τα χέρια για τη ΔΕΗ. Προϋπολογισμός τον ψήφισαν αφού απαξίωσαν το κοινοβούλιο. Ενώ σοκ στη Βρετανία για την αύξηση των μισθών των βουλευτών. 33 χρόνια it happened στον Λένον.
Συμβούλιο της Επικρατείας. Το νερό δημόσιο αγαθό και δεν ιδιωτικοποιείται. Η ενέργεια στα 95χρονα του ΚΚΕ. Η αντιεξουσία του θεάτρου έχασε τη Ριάλδη. Και να περάσουμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Οι νέες συντάξεις για όσους φύγουν το 2014. Αναλυτικά όλα τα ποσά, Λαφαζάνης και Γλέζος κατά της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ. Συνεργασία ΔΕΗ, Δήμων και Εκκλησίας. Δεν κόβεται το ρεύμα σε ευπαθείς ομάδες. Πόλεμος για την περιουσία του Νέλσον Μαντέλα. 10.000 επισκέπτες στο 5ο φεστιβάλ. Κόλλησαν στο μέλι. Σαμαράς για τον προϋπολογισμό. Ανάκαμψη, μείωση της ανεργίας, έξοδο στις αγορές. Κυβέρνηση δυσφορία για τα εξής αφήξεις. Οι τροϊκανοί έρχονται, αλλά οι συζητήσεις θα γίνουν τον Ιανουάριο. Στην εφημερίδα Δημοκρατία, κερδισμένη και χαμένη από τον ενιαίο φόρο ακινήτων. Τίναξε στον αέρα τις διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση την ώρα που ψηφιζόταν ο προϋπολογισμός. Ύπουλο παιχνίδι από την Τρόικα. Η άνευρη μάχη στη Βουλή και η ύποπτη εξαφάνιση του Άρη. Βιάζονται να δώσουν σχεδόν δωρεάν τον Αστέρα. Δήμαρχοι και ενορίες θα επιλέγουν σε ποιους θα επανασυνδέεται το ρεύμα. Ο Άδωνης ρίχνει το γάτι στους γιατρούς του ΕΟΠΗ. Και πάμε και στην εφημερίδα η Ναυτεμπορική. Τρόικα, παιχνίδι τακτικής με το ελληνικό πρόγραμμα. Κομισιόν, πολλές και διαφορετικές προσεγγίσεις για το πότε θα επιστρέψουν οι ελεγκτές. Ελάχιστα πιθανή η εκταμείευση δόσης 1 δισεκατομμυρίου ευρώ το Δεκέμβριο. Καυτό 15ήμερο για την κυβέρνηση, ενώ ο Γιάννης Τουρνάρας αποστάσεις από αισιόδοξες τοποθετήσεις. Οι ελεγκτές ζητούν πρόσθετα μέτρα 5 με 6 δις έως το 2016. Ο προϋπολογισμός ψηφίστηκε αλλά αμφισβητείται. Διεθνές εμπόριο με νέα δεδομένα, ενώ ποιους επιβαρύνει ο νέος φόρος ακινήτων. Και να περάσουμε στην εφημερίδα των συντακτών. Να περάσουμε πρώτα στην εφημερίδα τα νέα πριν από αυτό. Λοιπόν, ειδικό ένθετο για το φόρο ακινήτων, όλο το νομοσχέδιο. Οι νέες κλίμακες που θα ισχύσουν για το φόρο σε σπίτια, γραφεία, οικόπεδα και αγροτεμάχια. Διπλό φόρο θα κληθούν να πληρώσουν χιλιάδες ιδιοκτήτες που έχουν περιουσία άνω των 300.000 ευρώ. Οι ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους ανέργους, τους πολυτέκνους και τους αναπήρους. Μετρούν ξανά κουκιά στην κυβέρνηση, άρχισαν δραχμοπόλεμο στο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στολίζουν την ελιά στην κεντροαριστερά. Το μήνυμα της Ιταλικής κεντροαριστεράς, ενώ ο Νέλσον Μαντέλα εκατομμύρια προσευχές για τον Μαντίμπα. Στην εφημερίδα των συντακτών, μάθημα βίας σε 15χρονα, συλλήψεις, προσαγωγές και καταστολή από την ελληνική αστυνομία. Διπλή πίεση για την κυβέρνηση, τρόικα απ' έξω, δάκια από μέσα. ΣΥΡΙΖΑ, ευρωπαϊκές ταλαιπωρίες, Ουκρανία, ανένδοτη αντιπαράθεση, Μαρφίνιανός, με σαθρά στοιχεία η νέα δίκη, σπορ, τι θα γίνει χωρίς τον Μήτρογλου. Παράθυρο πρόορη σύνταξης για ασφαλισμένες σε ΟΑΕ και ΙΚΑ. Στην εφημερίδα Εσπρέσο, χρήμα και λάμψη με Ζέτα και Χαζιγιάννη, αγόρασαν τα πανάκριβα δικαιώματα για τη μελωδία της ευτυχίας. Ετοιμάζουν θεατρική υπερπαραγωγή. Ποιο Μουντιάλ η Λίμα έβαλε γκολ πριν από τη σέντρα. Ο Σόφο με χλαμίδια διαφημίζει μπέργκερ. Αυτά λοιπόν ήταν τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων και να ρίξουμε και μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθλητικών. Και ξεκινάμε με την εφημερίδα Πρωταθλητή σε όλα. Έλεος, δεν αντέξατε ούτε ως τα Χριστούγεννα. Εσείς στο μείον 8 και εμείς στο συν 16. Πονάει. Ο Γερμανός Στάρκ σφυρίζει αύριο. Η οργή κατά της ΑΕΚ με δυνατά καρφώματα σε μία δεύτερη πρώτη σελίδα. Πετάει ο Βάης, τώρα είμαι καλά. Ικανοποιημένος και ο Μίτσελ. Ενθουσιασμός για τον Αργεντίνο, αυτόν τον τσόρι θέλουμε. Ντομίνγκες, με έχετε και έχω μεγάλο κίνητρο για την Άντερλεχτ. Αβραάμ και πάλι αρχηγός σε όλα. Ενώ ο Μίτσελ δώρο στον κόσμο, η πρόκριση. Και πάμε και στην εφημερίδα «Η ώρα των σπορ». Θλίψη και ντροπή. Έφτασαν την ΑΕΚ δεύτερη στην τρίτη εθνική. Δικαίωσαν τον Κολιτσιδάκη για τις προκλητικές του δηλώσεις ότι θα παίξει στο Ηρόδοτος. ΑΕΚ για την πρωτιά. Να παίζουν μόνο στο ΟΑΚΑ τα χαϊδεμένα μας. Τρεις φορές βγήκαν από το ΟΑΚΑ, τις δύο ρεζίλεψαν την Ένωση. Αγανάκτησαν οι ΑΕΚτζίδες, αλλά το έδειξαν με λάθος τρόπο.
μικρό ποτήρι για τον Μελισανίδη, κατεβείτε στα ποδητήρια και σκίστε τους. Δεν θα ανέβουμε έτσι, έμφραγμα με τη δήλωση του Τράι μετά το κάζο στο Μενίδη. Γκολάρα πάλι ο Μάνταλος και τώρα Ευρώπη, η ΑΕΚ επικράτησε με 3-0 των Ιόνων και πάει ανεβασμένη, με ανεβασμένη ψυχολογία την Τετάρτη στην Ολλανδία για τον αγώνα με την Σλίντρεχ. Στην εφημερίδα Sport Day και λίγα ήταν σούπερ εμφάνιση από το Τριφύλι που δεν έλεγε να σταματήσει και έφτιαξε τον κόσμο του. Σεντονάτος. Με τον Μπέρκι να λάμπει και τον Πράνης να παίρνει φωτιά, ο Πάο ανεβαίνει τον πύχη στο Champions League. Αστέρας Βάρης 1-1 παράδεκτη. Ολυμπιακός αποφάσεις πρόκρισης, τι βασανίζει τον Μίτσελ για την ενδεκάδα του Άντερλεχτ. Στην εφημερίδα Goal News 4-0 γέλησε την Καλονή. Σήμερα το ραντεβού των δικηγόρων Αλακούζου για Ανακόπουλο. Βίσης Παναθηναϊκός. Η φράση είναι με την πιο πιστική φετινή τους εμφάνιση. Σήκωσαν το βλέμμα μέχρι τα αστέρια του Champions League. Και πάμε και στην εφημερίδα το φως της Δευτέρας. Σύμφωνας και στην Ελευσίνα, δεύτερη συνεχόμενη κατοστάρα σε 4 μέρες και 20-0. Από 10 λεπτά έπαιξαν ο Σπανούλης και 8 λεπτά ο Ντάνστον. Οι σφαίρες τον έβαλαν σε σκέψεις. ΠΑΟΚ Τζόρβας 0-0. Βουίζει ο Εργοτέλης ότι ο φοβερός 22χρονος Μαντιμπάγκα που οργίασε προχθές είναι ήδη παίκτης του θρύλου. Σαν σε προπόνηση ο Ατρόμητος 3-0 τον Όφη. Ορθά έπραξε ο διαιτητής στη φάση του 95ου λεπτού και ακύρωσε τον γκολ του ΠΑΟΚ. Έκανε πάρτι με την Καλονή. Και ο Σάββας Θεοδωρίδης στο φως έγινε ο παλιός Αβραάμ μετά από φοβερές προσπάθειες που έχει κάνει. Ξάνθη Βέρεια 3-0, ενώ Πανθρακικός Παζιάννινα 2-0. Και στην εφημερίδα ο Γαύρος, αυτό το μάτς πρέπει να το πάρει ο κόσμος. Ο Αβραάμ λύνει τα χέρια του Ισπανού. Στα δύσκολα ευρωπαϊκά μάτς μπορεί να παίζει με τρεις στόπερ, Μανολά, Αβραάμ και Σιώβα για το 5-3-2 ή το 3-4-3. Ο Ρομπέρτο τα λιγότερα γκολ σε όλα τα πρωταθλήματα. Υφέστη το Καραϊσκάκι για να μπει ο Ολυμπιακός όπως πρέπει για να κλειδώσει το μάτς όσο το δυνατόν πιο σύντομα και να μην πάει σε θρίλερ. Τα όργια Τσόρι και ο Λαϊτάν Βάις βάζουν σε δεύτερη σκέψη τον Μίτσελ εν ώψη Άντερλεχτ. Κερδίζει εντυπώσεις ο Μαντιμπαγκά, τα πρώτα συμπεράσματα από τη στενή παρακολούθηση. Ενώ ο Χαβιέρ Σαβιόλα, στηρίξτε μας, θα σας κάνουμε ευτυχισμένους. Όπως και στο 1-4 από την Παρή, πάλι Γερμανός στέλνει UEFA, τον Σταρκ, Ελλάδα-Τουρκία 1-4. Υπερταχεία και στην Ελευσίνα, ενώ υπόκληση Βενγκέρ σε Μήτρογλου. Πετάει και η Κούλα, 1-1 με τον Αστέρα Βάρης στο Μενίδη. Στην εφημερίδα Live Sport έκρηξη. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε μπαλάρα, έκανε το καλύτερο φετινό παιχνίδι του και έβαλε μόνο 4 στην Καλονή. 4-0 σε ένα πραγματικό κοντσέρτο για πολυβόλα. Ατρόμητος Όφη 3-0. Άλλη κλάση, επίδειξη δύναμη στο Περιστέρι με Σούπερ Μπρίτο και Ουμπίδες. Πανθρακικός ΠΑΣ 2-0, κυρίαρχος. Ξάνθη Βέρεια 3-0 για πλάκα σόου από τους Σόλαρη και Μαρίν. Στην εφημερίδα η Πράσινη 4-0, πράσινη μαγεία και τα μυαλά στα κάγκελα. Το αξίζεις, το θέλεις, το μπορείς. Ομάδα Όνειρο έβαλε μόνο 4 στην Καλονή, ενώ μπορούσε ακόμα και 10. Αυτά λοιπόν ήταν και τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθλητικών εφημερίδων. Είμαστε εν ώψη του αγώνα του Ολυμπιακού με την Άντερλιχτ. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό και για την πρόκριση βέβαια στους 16 του Μουντιάλ. Λοιπόν, στο σημείο αυτό να περάσουμε να ρίξουμε μια ματιά και στα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί αυτή τη στιγμή η ηλεκτρονική εφημερίδα ζούγκλα.gr και ξεκινάμε με το πρώτο σέλιδο. Χιονιάς πρώτων πυλών, η κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας και χιόνι από την Τρίτη. Μπορείτε να ακούσετε και να διαβάσετε την πρόγνωση των μετεωρολόγων. Στο δεύτερο πρωτοσέλιδο της ζούγκλας, τα ψηλά γράμματα του προϋπολογισμού. Πώς μεταφράζονται οι 250 σελίδες για την τσέπη των πολιτών. Πάμε στο τρίτο πρωτοσέλιδο. Ανακαλούνται άδειες τραπεζών σε καθεστώς εξυγίανσης οι συνεταιριστικές Δυτικής Μακεδονίας, Δωδεκανήσου και Ευβίας με απόφασή της. Και το τέταρτο πρωτοσέλιδο εμπέζουν τους ανέργους, καταγγελίες υποψήφιων για προγράμματα κοινοφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ.
Αυτά λοιπόν ήταν και τα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί αυτή τη στιγμή η ηλεκτρονική εφημερίδα ζούγκλα.gr. Και να πούμε λίγο μια μικρή πρόγνωση για τον καιρό. Φαίνεται λοιπόν πως ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που θα είναι κατά τόπους αυξημένες περιμένουμε σήμερα Δευτέρα. Το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός, ενώ κατά τόπους η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά αναμένεται στην Αττική. Η θερμοκρασία στο κέντρο θα φτάσει τους 14 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στον Σαρονικό θα πνέουν ασθενείς και από το βράδυ βορειοδυτική ισχυρή έως σχεδόν θυελώδης, ενώ στο νότιο ευωϊκό ασθενείς και από το βράδυ δυτική νοτιοδυτική μέτρια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από μείον 5 έως και 11 βαθμούς Κελσίου στη Βόρεια Ελλάδα, από μείον 3 έως και 14 βαθμούς στην Κεντρική, από 2 έως 15 στη Νότια Ελλάδα, από 1 έως 16 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, με τη μέγιστη στην Ήπειρο να μην ξεπερνά τους 12 βαθμούς Κελσίου και από 5 έως 14 βαθμούς στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Ενώ όπως είδαμε πριν από λίγο στο πρωτοσέλιδο που φιλοξενεί η εφημερίδα ζούγκλα.gr, φαίνεται πως θα υπάρχει κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας από αύριο Τρίτη, μιας και όπως φαίνεται, καθώς σύμφωνα λοιπόν με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων, εκτός της Δευτέρας, ολόκληρη την εβδομάδα θα επικρατήσουν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες με τα χιόνια να κάνουν την εμφάνισή τους ακόμα και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο στα κεντρικά και στα βόρεια. Ενώ θα πέσει και χιονόνερο στην Αττική. Έτσι λοιπόν, από την Τρίτη η θερμοκρασία θα, σε όλη τη χώρα θα σημειώσει ραγδαία πτώση με χιονοπτώσεις και ενίσχυση των βοριάδων, οι οποίοι θα φτάσουν στο Αιγαίο ακόμα και τα 8 μποφόρ. Ενδεικτικά να πούμε πως στην Αθήνα η θερμοκρασία από τους 12 βαθμούς Κελσίου τη Δευτέρα θα πέσει στους 2 βαθμούς Κελσίου την Τρίτη, ενώ στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 0 βαθμούς. Η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει αισθητή από το απόγευμα της Τρίτης, κυρίως στην ανατολική και βόρεια χώρα, με παγίτο τη νύχτα και τις πρώτες πρωινές ώρες που κατά τόπους θα είναι ισχυρός. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την πρόγνωση του καιρού. Στο σημείο αυτό να περάσουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε. Σήμερα και πάλι κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους και χρόνια πολλά σε όλες τις ανούλες. Αν μας ακούτε, χρόνια σας πολλά, ή αν έχετε κάποια αγαπημένη ανούλα, χρόνια τους πολλά επίσης να τις χαίρεστε. Λοιπόν, πριν το διαφημιστικό μας διάλειμμα και πριν το δελτίο ειδήσεων, είπαμε μια μικρή πρόγνωση του καιρού, αλλά καλύτερα θα μας τα πει σίγουρα ο κύριος Αρνιακός, ο οποίος βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, καλημέρα, κυρία Θεοδόρου, κυρία Τσινικίδου και κυρίως τους φίλους πρωινούς ακροατές. Πραγματικά μην σας ξεγελάει η λιακάδα σήμερα και αύριο το πρωί, διότι έρχεται χιονιάς από πίσω, κρυβόμενος πίσω από τον ήλιο. Ιδιαίτερα από την Τρίτη το μεσημέρι και μετά, για αυτές τις δύο μέρες δεν συζητάω, ο καιρός θα είναι θαυμάσιος και στην Αθήνα ο υδράργυρος θα φτάσει στους 15 βαθμούς Κελσίου, ελαφρό βοριαδάκι 4 με 5 μποφόρ, αλλά από την Τρίτη και μετά τα πράγματα αλλάζουν και ιδιαίτερα από την Τρίτη το μεσημέρι και το βράδυ, οπότε μια ψυχρή εισβολή που έρχεται από τα βόρεια και τα ανατολικά, την Ουκρανία δηλαδή, θα επηρεάσει κυρίως την ανατολική και νότια νησιωτική και ηπειρωτική χώρα, με βροχές στα παιδινά, χιονόνερο στα ημιωρινά και χιόνια στα βουνά, αλλά ακόμα και σε χαμηλότερες περιοχές από το Πήλιο και κάτω ουσιαστικά, σε όλη την στερεά Ελλάδα, την Εύβοια, την Αττικοβιωτία, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, τις Ποράδες, τις Κυκλάδες, Άνδρο, Νάξο που έχουν και αρκετά ψηλά βουνά και βεβαίως αργότερα την Ανατολική Πελοπόννησο, την Πάρνηθα, τον Κιθερώνα, εδώ σε εμάς, την Πεντέλη, θα χιονίσει ενδεχομένως στις κορυφές του Ημιτού και στα υπερβόρεια προάστια, κυρίως από την Αττική Οδό και πάνω θα χιονίσει, ενώ πιστεύω ότι θα το στρώσει στα βουνά και στα Βίλια, στην Ινώη, την Γκάζα, επίσης το Καπανδρίτη, Βαρνάβα, Γραμματικό, όχι όμως για πολύ, διότι
θα φυσάει πάρα πολύ δυνατός βοριάς που θα φτάσει στο Αιγαίο τα 8, τα 9 και ενδεχομένως και τα 10 ακόμα μποφόρ, δυσκολεύοντας τις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Μιλάω τώρα πια για την Τετάρτη και την Πέμπτη, όπου είναι δύσκολο με τόσο δυνατό άνεμο να στρώσει χιόνι. Τούτης, τα υπερβόρεια προάστια της Αττικής, όπως προανέφερα, πιστεύω ότι σε κάποιες επιφάνειες που δέχονται χιόνι θα το στρώσει έστω και για λίγο. Η θερμοκρασία θα πέσει δραματικά 6 με 8 βαθμούς σε σχέση με τα 15. Την Τετάρτη σκεφτείτε ότι σε όλη την Ελλάδα δεν θα υπάρχει θερμοκρασία μέγιστη, το μεσημέρι εννοώ, πάνω από τους 10 βαθμούς Κελσίου, εκτός ενδεχομένως από την Κεφαλονιά, τη Ζάκυνθο, τα νησιά δηλαδή του Ιωνίου, που εκεί μπορεί να πιάσει και το 10, ίσως και ανέβει και ένα-δύο βαθμούς παραπάνω. Η κακοκαιρία θα υποχωρήσει λίγο την Πέμπτη το απόγευμα και μετά, αλλά την Παρασκευή έρχεται νέο κύμα, από ό,τι φαίνεται, από την ίδια κατεύθυνση, οπότε θα επηρεάσει αυτό όμως το κύμα νοτιότερες περιοχές, ακόμα και την Κρήτη, που περιμένουμε να χιονίσει αυτές τις μέρες και στα βουνά της Κρήτης. Είναι καιρός που επηρεάζει, όπως είπα, τις ανατολικές και νότιες περιοχές. Αυτό σημαίνει μεγάλη προσοχή από τον αέρα, από τις ταμπέλες, από τα δέντρα που ενδεχομένως πάλι να έχουμε κοψίματα, προσοχή από το κρύο και την απότομη μεταβολή από την πολύ ζέστη σήμερα και αύριο θα πέσουμε στο απότομο κρύο. Κύριε Αρνιάκη, δεν θα έλεγα ότι σήμερα έχει ιδιαίτερη ζέστη. Πάντως, αρκετά τσουχτερή ήταν η θερμοκρασία το πρωί. Ναι, θα ανέβει το μεσημέρι, όμως στους 15 σας εξήγησα λιγάκι. Είναι τσουχτερή η θερμοκρασία, δεν το συζητάω. Ιδιαίτερα στα βόρεια. Ναι, έχουμε και στην Ιόνιο πολιτεία, στην Ιπποκράτειο πολιτεία, για να καταλάβετε, το πρωί είχαμε μείον 1, μείον 2 βαθμούς Κελσίου. Και στα βόρεια προάστια κοντά στο 0. Αλλά σιγά σιγά, καθώς η μέρα θα τρέχει, θα ανέβει ο υδράτηρος, ιδιαίτερα στις νοτιότερες περιοχές, Αττικής, Λιφάδα, Βούλα, Ελληνικό εκεί, θα ανέβει ο υδράτηρος ενδεχομένως και τους 14-15 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Ωραία, κύριε Αρνιακέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ, καλή σας ημέρα. Γεια σας. Ακούσατε λοιπόν και την πρόγνωση του καιρού, τουλάχιστον για μέχρι την Πέμπτη, από τον κύριο Αρνιακό. Θα είναι μαζί μας και τις επόμενες μέρες να συζητήσουμε τα του καιρού. Και τώρα να πάμε στα δικά μας, της πολιτικής. Πριν από αυτό βέβαια θα ήθελα να θυμίσουμε άλλη μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Γιατί όχι. Μπορείτε λοιπόν να μας καλείτε στο 211-55-50-500, μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση@zoogla.gr, αλλά να μας βρείτε και στο Facebook με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση και στο Twitter να μας ακολουθήσετε με το όνομα πάλι Πρώτη Ανάρτηση. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά και τον διαγωνισμό, ο οποίος τρέχει και θα τρέχει περίπου μέχρι και τα Χριστούγεννα, μιας και η τηλεόραση της Ζούγκλας αποφάσισε να σας κάνει ένα χριστουγεννιάτικο δώρο σε συνεργασία με το afasia.gr. Οπότε ένας τυχερός από εσάς θα κερδίσει ένα iPad τέταρτης γενιάς, ένα δώρο αξίας 720 ευρώ. Το μόνο που έχετε να κάνετε για να γίνει δικό σας είναι να κάνετε like στη σελίδα του afasia.gr στο Facebook. Έτσι με το like σας θα μπείτε στην κλήρωση για να το διεκδικήσετε. Λοιπόν, και όπως είπαμε, να περάσουμε λίγο να δούμε τα θέματα τα δικά μας. Σε κλίμα έντασης και διαξηφισμών, δίχως ιδιαίτερες εκπλήξεις βέβαια, διεξήχθη στη Βουλή η συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2014. Με την ονομαστική ψηφοφορία, στην οποία συμμετείχαν 296 βουλευτές, εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός με 153 ναι, 142 όχι και ένα παρόν. Μικρή αναστάτωση σημειώθηκε όταν διαπιστώθηκε πως ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άρης Σπηλιωτόπουλος απουσίαζε. Μετά την ψηφοφορία γνωστοποιήθηκε το περιεχόμενο επιστολής του κ. Σπηλιωτόπουλου, στην οποία ανέφερε ότι απουσιάζει στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και πως εάν συμμετείχε στην ψηφοφορία θα ψήφιζε υπέρ της έγκρισης του προϋπολογισμού. Ωστόσο, η επιστολική ψήφος που έστειλε δεν θεωρήθηκε έγκυρη και το αποτέλεσμα δεν άλλαξε. Να πούμε πως υπέρ ψήφισαν όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, ενώ κατά ψήφισαν όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, των Ανεξάρτητων Ελλήνων, της Χρυσής Αυγής, της ΔΙΜΑΡ, του ΚΚΕ,
οι ανεξάρτητοι βουλευτές και η Θεοδώρα Τζάκρη. Παρόν δήλωσε ο ανεξάρτητος δημοκρατικός βουλευτής ο κύριος Κασαπίδης, απουσίασαν οι προφυλακισμένοι βουλευτές της Χρυσής Αυγής ο κύριος Μιχαλολιάκος Παπάς και Λαγός για τις μεγάλες ανατροπές που έγιναν με τον προϋπολογισμό του 2013 και την επανάσταση που, όπως είπε, θα φέρει ο προϋπολογισμός το 2014, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Οι ομιλίες τώρα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Ήταν λοιπόν να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Βουλή ο κύριος Σαμαράς υποστήριξε ότι το 2014 θα είναι έτος ανάκαμψης, ενώ εκτίμησε ότι από αυτή τη χρονιά θα υπάρξει αποκλιμάκωση της ανεργίας. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι για πρώτη φορά η χώρα δεν θα χρειαστεί δανεικά και πως πρόκειται για το πρώτο βήμα για να αποδεσμευτούμε από το μνημόνιο και έτσι εξασφαλίζεται η εθνική μας ανεξαρτησία. Αυτά είναι η πραγματική επανάσταση και όχι η επανάσταση του ψέματος που είπε απόψε ο κύριος Τσίπρας. Όπως συμβαίνει με όλες τις επαναστάσεις, έγιναν πολλές θυσίες για να πετύχουν αυτές οι επαναστάσεις. Αντίθετα όμως, με άλλες ψευδεπίγραφες σε επαναστάσεις, οι δικές μας πιάνουν τόπο και βάζουν τη χώρα στο δρόμο της ανάπτυξης, υπογράμμισε ο κύριος Σαμαράς. Να δούμε λίγο, να ακούσουμε τον κύριο Σαμαρά στη χθεσινοβραδινή ομιλία κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού και επιστρέφουμε. Και η πραγματική εθνική μας ανεξαρτησία, όχι με δανεικά. Δεύτερη επανάσταση, η εξάλληψη του ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο. Το είπε προηγουμένως ο Στουρνάρας, δεν έγινε κατανόητο. Και είναι σημαντικό, γιατί απλούστατα σημαίνει πως πέρα από το νοικοκύρεμα στα δημόσια οικονομικά διορθώνουμε και θεμελιώδεις μακροχρόνιες ανισορροπίες στην οικονομία μας. Δεν κερδίζουμε δηλαδή μόνο τη μάχη της εξυγίανσης. Κερδίζουμε και τη μάχη της ανταγωνιστικότητας. Στεκόμαστε και πάλι στα πόδια μας. Ενώ μαζί με τα έσοδα από τον τουρισμό καταφέραμε να έχουμε πλεόνασμα στο ισοζύγιο πληρωμών. Και αυτό συμβαίνει για δεκαετίες εδώ και πρώτη φορά. Τρίτη μεγάλη ανατροπή, η πραγματοποίηση των περσινών στόχων του προϋπολογισμού. Και αυτό πρωτόγνωρο. Από τους 5 μεγάλους στόχους του προϋπολογισμού πήγαμε καλύτερα στους 4. Και έχουμε μικρή υστέρηση στον 1. Πήγαμε καλύτερα στις δαπάνες, είχαμε μεγαλύτερη μείωση από ό,τι υπολόγιζα από εδώ πέρσι τέτοιο καιρό. Πήγαμε καλύτερα στα έσοδα, είχαμε μεγαλύτερη αύξηση από ό,τι υπολογίζαμε. Πήγαμε καλύτερα στην ύφεση, θα έχουμε μικρότερη ύφεση από εκείνη που υπολογίσαμε. Πήγαμε καλύτερα στην πάταξη της φοροδιαφυγής, πετύχαμε μεγαλύτερη μείωση από ό,τι υπολογίζαμε. Στο στόχο της ανεργίας είχαμε υπέρβαση, αλλά η χρονιά δεν έχει κλείσει ακόμα. Και θυμηθείτε, πολλοί πίστευαν ότι η ανεργία θα ξεφύγει φέτος πολύ περισσότερο. Μιλούσαν για ανεργία 30 και 33% στο τέλος του 2013. Η ανεργία σταθεροποιήθηκε στο 27 και υπάρχουν όλες οι ενδείξεις ότι την επόμενη χρονιά αρχίζει η ανεργία να αποκλιμακώνεται. Και όλα αυτά χωρίς κόλπα, χωρίς λογιστικές αλχημίες. Χωρίς λογιστικές αλχημίες. Όλα αυτά με υπολογισμένο, όπως σωστά ελέγχθη, το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στο ακέραιο, με τις επιστροφές οφειλών του δημοσίου στους ιδιώτες, υπολογισμένες και αυτές να είναι στο ακέραιο. Και ανεργία να υπολογίζεται χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη την αδήλωτη εργασία που υποχωρεί, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει και φουσκώνει όπου υπάρχει τη συνολική ανεργία. Γιατί είναι σημαντικά όλα αυτά? Γιατί ως τώρα επί χρόνια τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού, το ξέρουμε όλοι εδώ ζούμε, ήταν χειρότερα πάντοτε από τις προβλέψεις. Και αυτό σήμαινε είτε μεγαλύτερο δανεισμό που είσαι υποχρεωμένος να πάρεις, είτε προσφυγή σε νέα μνημόνια με ακόμα πιο επαχθείς όρους και με μεγαλύτερους κινδύνους και για την έξοδο από την Ευρωζώνη. Αυτό δεν συνέβη φέτος. Το 2013 είχαμε καλύτερα αποτελέσματα, ελέγξαμε την κατάσταση, ανεβάσαμε κατακόρυφα την αξιοπιστία της Ελλάδας, πράγμα απαραίτητο για να βγούμε από την κρίση. Τέταρτη μεγάλη ανατροπή. Η πραγματοποίηση αλλά και η υπέρβαση ακόμα των στόχων του προϋπολογισμού. Και αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά από όταν μπήκαμε στα μνημόνια. Πριν 18 μήνες όταν αναλάβαμε, οι εταίροι μας αντίκρουαν κάθε επιχείρημα λέγοντας «Μα εσείς δεν είστε ικανοί να αναλάβετε και να πετύχετε, να πραγματοποιήσετε αυτά που αναλαμβάνετε».
τώρα δεν το λένε πια. Πολλοί λένε το αντίθετο. Η Ελλάδα κατάφερε να πετύχει στόχους που λίγες χώρες θα τολμούσαν. Και αυτό βελτιώνει και την αξιοπιστία μας, αλλά πιστέψτε με, και τη διαπραγματευτική μας θέση. Πέμπτη επανάσταση είναι η στροφή στην ανάκαμψη. Αυτή είναι ίσως η πιο κρίσιμη ανατροπή. Σχεδόν όλοι προεξοφλούν πια ότι το 14 θα είναι για την Ελλάδα έτος ανάκαμψης. Μετά από 6 οδυνηρά χρόνια ύφεσης. Και για πρώτη φορά η ανάκαμψη αυτή δεν θα γίνει με δανεικά. Δεν θα γίνει με ελλείμματα. Θα γίνει με εξυγίανση και με δημοσιονομικά πλεονάσματα. Και όλα αυτά είναι συλλογική επιτυχία της κυβέρνησης και κυρίως του οικονομικού της επιτελείου. Και να στενόμαστε γι' αυτό. Γιατί αυτά είναι αληθινές επαναστάσεις και όχι επανάσταση του ψέματος που προκήρυξε απόψε ο κύριος Τσίπρας. Αληθινές επαναστάσεις. Πρώτον, γιατί όπως συμβαίνει με όλες τις πετυχημένες επαναστάσεις, δεν τα περίμενε κανείς αυτά. Και τα κάλαμε μόνοι μας, κύριε Τσίπρα. Ενώ εσείς τώρα πάτε να λύσετε τα προβλήματα του τόπου με το κατοχικό δάνειο. Πώς? Με τη βοήθεια των συντρόφων σας, γερμανών συντρόφων σας, του Ντελίνκε, που όμως δεν θέλουν να ακούσουν κουβέντα για το κατοχικό δάνειο και ούτε για οποιαδήποτε παραπάνω βοήθημα στο κούρεμα ή στη μείωση του ελληνικού χρέους. Κουβέντα δεν θέλουν να ακούσουν. Και είναι η πρώτη τη τάξη συντροφή σας, από τους οποίους περιμένετε μεθαύριο να κατεβείτε μαζί στις εκλογές. Και αυτό βέβαια απόψε δεν το είπατε. Ακούσαμε και ένα μικρό απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Όπως ο ίδιος δήλωσε, είπε ότι οι κατοικίες των αδυνάμων, των ανέργων και των μεσαίων στρωμάτων θα παραμείνουν προστατευμένες. Και στο σημείο αυτό να περάσουμε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κατά τη διάρκεια της συζήτησης του προϋπολογισμού στην Βουλή δήλωσε. Συζητάμε για το παρόν και το μέλλον της χώρας. Συζητάμε για ζωές που σβήνουν στο σκοτάδι με κομμένο το ρεύμα της ύπαρξής τους. Η χώρα βρίσκεται σε ανθρωπιστική κρίση και καλούμαστε να προβληματιστούμε αν αυτή είναι άραγε μια φυσιολογική χώρα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, ή μήπως είμαστε μπροστά στην κορύφωση μιας προδιαγεγραμμένης πορείας. Ο κύριος Τσίπρας ανέφερε ότι η ψήφιση του προϋπολογισμού είναι ο δρόμος της συνέχισης της καταστροφής και του κατευνασμού των ισχυρών και σημείωσε ότι ποτέ άλλοτε η χώρα δεν είχε βρεθεί σε τέτοια κατάσταση και ότι το μνημόνιο ήταν μια τραγωδία. Υπάρχουν τεράστιες πολιτικές ευθύνες, γι' αυτό πρόσθεσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επέβαλε πολιτική που έπληξε κέρια την εμπιστοσύνη στην οικονομία, τριπλασίασε την ανεργία και έριξε στην φτώχεια τον λαό. «Μας λέτε ότι σώσατε τη χώρα. Μα ποιον ακριβώς σώσατε?» αναρωτήθηκε ο κύριος Τσίπρας. Πάμε όμως να ακούσουμε και τον κύριο Τσίπρα από το Βήμα της Βουλής. Μια οικογένεια δεν είναι δυνατόν να μένει χωρίς ρεύμα. Αυτό το αισθανόμαστε ως χρέος και το αναλαμβάνουμε ως δέσμευση. Γιατί είναι συγκλονιστικές οι ειδήσεις των τελευταίων ημερών. Έχουμε επεξεργαστεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την παροχή δωρεάν της ποσότητας των 300 κιλοβατόρων το μήνα, που αντιστοιχεί στη στοιχειώδη κατανάλωση ρεύματος για την κάλυψη βασικών αναγκών σε περίπου 300.000 μονογονεϊκές οικογένειες με άνεργο ή άνεργη, μητέρα ή πατέρα, ή οικογένειες με δύο άνεργους που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Η επιπλέον κατανάλωση θα τιμολογείται με το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο. Ενώ αντίστοιχη ρύθμιση έχουμε επεξεργαστεί και για το νερό. Έχουμε επίσης επεξεργαστεί και θα εφαρμόσουμε από τις πρώτες μέρες της νέας διακυβέρνησης σχέδιο για τη διασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για όλους. Σε αυτό το πλαίσιο όλοι οι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ, ανεξάρτητα από τις οφειλές τους, θα έχουν πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Και σε ό,τι αφορά τους μικρομεσαίους που σήμερα, τους 350.000, είναι εκτός ασφαλιστικού συστήματος και αυτό συνιστά μια βραδιφλεγή υγειονομική βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας, καθώς δεν μπορούν να εμβολιάσουν τα παιδιά τους, θα κεφαλοποιήσουμε τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, ώστε να επανενταχθούν στο σύστημα ασφάλισης, πληρώνοντας μόνο τη μηνιαία συνδρομή τους. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, όλα σας είπα αποτελούν άμεσες προτεραιότητες μιας κυβέρνησης σωτηρίας. Τερματισμός της λιτότητας, γιατί η λιτότητα είναι το λάθος,
Και ότι η συνέχεια του λάθους είναι έγκλημα, σκληρή διαπραγμάτευση με συμμαχία στην Ευρώπη, διαγραφή χρέους, moratorium, σχέδιο για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, σταθεροποίηση της οικονομίας και βιώσιμα ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί με αναδιανομή και δικαιοσύνη. Άφησα όμως για το τέλος το πιο σημαντικό. Ο τρίτος πυλώνας είναι ο πιο σημαντικός. Αυτός που αφορά την ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης της οικονομίας. Στόχος μας να ξαναχτίσουμε την παραγωγική βάση της χώρας σε στέρεα και βιώσιμη βάση, αξιοποιώντας τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Συγκεκριμένα παραδείγματα βελτίωσης εθνικού συγκριτικού πλεονεκτήματος είναι ο ποιοτικός θεματικός εναλλακτικός τουρισμός, η ποιοτική γεωργία, η ελληνική διατροφή, οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Θα στηρίξουμε τον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, δημιουργώντας κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία, με δημόσια τράπεζα ειδικού σκοπού για την ενίσχυση της δραστηριότητας στον πρωτογενή τομέα με τη διαδικασία των μικροπιστώσεων. Έχουμε σχέδιο ενίσχυσης της κοινωνικής και συνεταιριστικής οικονομίας που διαλύσατε. Σχέδιο για τη δημιουργία μαζικών συνεταιρισμών ανά τομέα προϊόντων με ανταγωνιστική δυναμική και προνομιακή κάλυψη της εγχώριας ζήτησης. Έχουμε σχεδιάσει την αξιοποίηση της μη καλλιεργήσιμης δημόσιας, εκκλησιαστικής ή μοναστηριακής γης ή ενυπόθηκων ανεκμετάλλευτων αγροτικών εκτάσεων σε κοινωνικούς συνεταιρισμούς ανέργων. Έχουμε επίσης επεξεργαστεί σχέδιο για την διατήρηση και ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής που έχει απομείνει, αλλά και για την καινοτόμα τεχνολογική ανασυγκρότηση των βιομηχανικών παραγωγικών δομών. Όχι να κλείσουμε την εθνική αμυντική βιομηχανία. Χωρίς εθνική βιομηχανία δεν μπορεί να νοηθεί η ελληνική οικονομία. Χρειαζόμαστε την άμεση ενίσχυση της βαριάς μεταλλευτικής βιομηχανίας, αλλά και τη δημιουργία ισχυρών ελληνικών βιομηχανικών πρωταθλητών. Αυτό σημαίνει χαμηλό ενεργειακό κόστος με ρήτρα απασχόλησης και φορολογία στα κέρδη, όχι στην παραγωγή. Όχι μεθοδευμένη απαξίωση του παραγωγικού δυναμικού ακόμα και σε τομείς που αφορούν την επάρκεια σε βασικά αγαθά. Οι νέες αναπτυξιακές δυνατότητες θα προκύψουν από συντεταγμένες παρεμβάσεις παραγωγικούς τομείς στη γεωργία και τη μεταποίηση, δηλαδή εκεί όπου υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες παραγωγικής αναβάθμισής τους. Παράλληλα, θα θέσουμε σε εφαρμογή τον ενιαίο και δημόσιο χώρο εκπαίδευσης και έρευνας. Σε πρώτη φάση θα στηρίξουμε τα υπάρχοντα ερευνητικά κέντρα και θα ενισχύσουμε τους δυναμικούς και παραγωγικά και κοινωνικά κρίσιμους ερευνητικούς τομείς. Την έρευνα στην υγεία, στις νέες βιοιατρικές τεχνολογίες, την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία, στα φάρμακα, την τεχνολογία τροφίμων, την ανοτεχνολογία, την τεχνολογία νέων υλικών, τη μικροηλεκτρονική, τα ρομποτικά συστήματα, τις τεχνολογίες περιβάλλοντος. Στόχος μας, εθνικός στόχος, να καταπολεμήσουμε την ανεργία. Και γι' αυτό έχουμε σχέδιο να στηριχθούμε στο πιο δυναμικό και ελπιδοφόρο πλεονέκτημα της χώρας. Ποιο είναι αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι? Το ανθρώπινο δυναμικό αυτής της χώρας που εσείς απαξιώνετε. Και κυρίως οι νέες και οι νέοι επιστήμονες. Αυτούς που εσείς σήμερα πετάτε στον Κεάδα, τους διώχνετε ως μετανάστες στο εξωτερικό για να στηρίζουν την παραγωγική βάση άλλων χωρών. Εμείς σε αυτούς θα στηριχθούμε για να ξαναχτίσουμε την Ελλάδα. Αυτή είναι το μεγάλο μας όπλο. Αυτή είναι η παραγωγή του πλούτου και η παραγωγή της ανάπτυξης. Και έχουμε σχέδιο και είναι δέσμευση. Θα τους φέρουμε πίσω στην Ελλάδα να στηρίξουν τη χώρα, να στηρίξουν την ανάπτυξη, να στηρίξουν την προοπτική αυτού του τόπου. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η αντιπαράθεση για αυτόν τον προϋπολογισμό απεικονίζει τη σύγκρουση ανάμεσα σε δύο κόσμους, ανάμεσα σε δύο εναλλακτικές προοπτικές για την πατρίδα μας, ανάμεσα στην εσωτερική υποτίμηση και την ανάπτυξη, την ύφεση και την παραγωγική ανασυγκρότηση. Στην πραγματικότητα όμως, επιτρέψτε μου την έκφραση, συγκρούονται δύο Ελλάδες. Η Ελλάδα του χθες με την Ελλάδα του αύριο. Η Ελλάδα που φεύγει με την Ελλάδα που έρχεται. Όσοι συντάξατε αυτό το προϋπολογισμό, είναι προφανές ότι είστε με τον δρόμο της συνέχειας του λάθους.
με την Ελλάδα της παρακμής, της διαφθοράς, της κοινωνικής απόγνωσης. Εμείς είμαστε με την Ελλάδα της ελπίδας, με την Ελλάδα που έρχεται, της δημιουργίας και της προοπτικής. Θεωρώ περιττό να επαναλάβω κλείνοντας το στερεότυπο πως ο ΣΥΡΙΖΑ καταψηφίζει αυτόν τον προϋπολογισμό που, όπως είπα, υποστηρίζει την Ελλάδα του χθες, την Ελλάδα δίχως αύριο, που πεθαίνει σαν χώρα τρώγοντας και διώχνοντας τα παιδιά της. Θεωρώ περιττό να το πω, πόσο δε μάλλον όταν έχω αναπτύξει το περίγραμμα του κυβερνητικού προγράμματος της Ελλάδας που έρχεται, της Ελλάδας του αύριο. Και πολύ περισσότερο έχοντας πλήρη συνείδηση ότι αυτόν τον προϋπολογισμό τον καταψηφίζει η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Θέλω μόνο να διαβεβαιώσω ένα πράγμα και κατέρχομαι από το βήμα. Παρακολουθήσαμε και ένα απόσπασμα από την χθεσινοβραδινή ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο Βήμα της Βουλής και να περάσουμε στην επίθεση κατά του ΣΥΡΙΖΑ και του Προέδρου του Αλέξη Τσίπρα που εξαπέλυσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Αν εμείς που αγωνιζόμαστε για τη χώρα εκφράζουμε την Ελλάδα του χθες, ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει του προχθές, είπε ο κ. Βενιζέλος και τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φοβάται μη βγει η χώρα από το μνημόνιο και χάσει το λόγο ύπαρξής του. Υπογράμμισε ότι ο προϋπολογισμός θεμελιώνει τη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους, ενώ συνεχίζοντας την κριτική του στα όσα ανέφερε νωρίτερα ο Αλέξης Τσίπρας, ο κ. Βενιζέλος τον κατηγόρησε λέγοντας: τώρα που φτάσαμε με αποτέλεσμα τα χειροπιαστά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ζητά να ακυρώσουμε τα επιτεύγματα και να γυρίσουμε όχι στην κατάσταση που ήμασταν το 2010, αλλά στο 2008. Στο σημείο αυτό όμως μπορούμε να ακούσουμε και τον κύριο Βενιζέλο από το Βήμα της Βουλής. Απείλησε την Τρόικα ότι θα τη διώξει. Πρέπει να του πω ότι για να τη διώξει πρέπει να τη βρει εδώ. Και για να σκίσει το μνημόνιο, πρέπει το μνημόνιο να εξακολουθεί να ισχύει. Αυτός είναι ο φόβος. Μη τυχόν και η Ελλάδα βγει από το μνημόνιο, μη τυχόν και η Ελλάδα βγει από την εποπτεία της Τρόικας, γιατί έτσι δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης για τον κύριο Τσίπρα, τη στενή ηγετική του ομάδα, τον ΣΥΡΙΖΑ και τους συνεταίρους του για τους οποίους θα μιλήσουμε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, έχουμε πλήρη συνείδηση του τι συμβαίνει στη χώρα. Το γεγονός ότι κατατίθεται και ψηφίζεται ένας προϋπολογισμός για τον οποίο θα σας μιλήσω, όποιος προϋπολογισμός, ο συγκεκριμένος όμως έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, δεν σημαίνει ότι αλλάζει η πραγματικότητα, που είναι πάρα πολύ δύσκολη. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να έχει σωρευτική ύφεση επί 6 χρόνια συνολικά 25 μονάδων του ΕΠ. Είναι τραγικό να έχεις τόσο υψηλή ανεργία, ιδίως στους νέους. Είναι ανυπόφορο να έχουν μειωθεί τα εισοδήματα. Είναι εξαιρετικά αντιπαραγωγικό να υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας για τις επιχειρήσεις, υψηλό κόστος χρήματος, αδυναμία πρόσβασης στο τραπεζικό σύστημα. Είναι ενοχλητικό για την πραγματική μας οικονομία να υπάρχει δυσανάλογα μεγάλο κόστος ενέργειας. Όμως, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι πως τώρα πια έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε ελπίδα, να στείλουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας και να πούμε στον ελληνικό λαό που τα υφίσταται όλα αυτά, πως χάρη στις θυσίες του τώρα υπάρχει αποτέλεσμα που καταγράφεται στον προϋπολογισμό. Γιατί ο προϋπολογισμός αυτός είναι ο προϋπολογισμός της τελικής εξόδου από την κρίση και το μνημόνιο. Είναι ο προϋπολογισμός του πρωτογενούς πλεονάσματος που ο κύριος Τσίπρας το αμφισβήτησε. Το θεώρησε αποτέλεσμα λογιστικού τεχνάσματος. Αλλά ο φτωχός πολίτης, αυτός που ανήκει σε μια ευπαθή κοινωνική ομάδα όπως η ανάπηρη, τώρα που θα αρχίσει να βλέπει το αντάλλαγμα των προσπαθειών του, τη σταδιακή αποκατάσταση των αδικιών χάρη στο πρωτογενές πλεόνασμα, γιατί τώρα υπάρχει δυνατότητα να αρχίσουμε να αποκαθιστούμε αδικίες, αυτός θα καταλάβει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει πρωτογενές πλεόνασμα πραγματικό που επηρεάζει τη ζωή του, τον βοηθάει. Αυτός ο προϋπολογισμός
Είναι ο προϋπολογισμός και του δημοσιονομικού ελλείμματος κάτω από το όριο του 3% του ΑΕΠ, που πολλές χώρες της Ευρωζώνης, οι οποίες δεν πέρασαν την τραγική εμπειρία της κρίσης και του προγράμματος προσαρμογής, θα ζήλευαν. Γιατί η Ελλάδα εκπληρεί και αυτό το γενικό κριτήριο του Συμφώνου Σταθερότητας. Ο προϋπολογισμός αυτός είναι επίσης ο προϋπολογισμός του πλεονάσματος ή έστω της εξισορρόπησης του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Και αυτό βεβαίως οφείλεται στο γεγονός ότι περιορίστηκαν δραστικά οι εισαγωγές, αλλά οφείλεται και στο γεγονός ότι αποκαθίσταται η ανταγωνιστικότητα της χώρας, που είναι το μεγάλο διαρθρωτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας. Ο προϋπολογισμός αυτός είναι ο προϋπολογισμός της επιστροφής σε θετικό ρυθμό ανάπτυξης μετά από 6 χρόνια ύφεσης, όπως είπαμε. Είναι ο προϋπολογισμός που θα λειτουργήσει ως βάση επανεκκίνησης της πραγματικής οικονομίας. Και είναι ένας προϋπολογισμός που δεν μπορεί να είναι εικονικός, γιατί περνά από αυστηρό ευρωπαϊκό και διεθνή έλεγχο και θα ελέγχεται διαρκώς ως προς την εκτέλεσή του. Και τέλος, ο προϋπολογισμός αυτός θεμελιώνει την βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους, ζήτημα για το οποίο θα σας μιλήσω και λίγο παρακάτω. Αυτό όμως που ακούσαμε προηγουμένως από τον κύριο Τσίπρα ως πολιτικό λόγο είναι η συνειδητή συστηματική προσπάθεια, μια ένταση κοινωνική που υπάρχει, η αγωνία του Έλληνα πολίτη, η αγωνία κάθε νοικοκυριού να τροφοδοτηθεί, να καλλιεργηθεί σκόπιμα από αυτούς που εκφράζουν τη στρατηγική της έντασης και της καταστροφής, που επενδύουν στο αρνητικό σενάριο, που ενεργούν έτσι ώστε να ευδοκιμήσει το αρνητικό σενάριο, γιατί τα λόγια τους είναι και πράξη. Είναι υπονόμευση των επενδυτικών προσπαθειών. Είναι υπονόμευση των ιδιωτικοποιήσεων. Είναι ανακύκλωση της συζήτησης για μια Ελλάδα ασυνεπή, μια Ελλάδα που δεν αποδέχεται τους ευρωπαϊκούς κανόνες, μια Ελλάδα που είναι μέσα έξω στο ευρώ, άρα να το περιβόητο Brexit που θέλουν πάντα να το κρατούν ως απειλή σε βάρος μας, εις βάρος των Ελλήνων πολιτών. Τι έχουν κάνει? Το είδατε και προηγουμένως. Έχουν μετατρέψει την αγωνία και τον αγώνα των Ελλήνων σε πολιτικό μικροκομματικό πανηγύρι, μεθυσμένοι από την μυρωδιά της εξουσίας, λόγω των ανατροπών που προκάλεσε στο πολιτικό σύστημα η κρίση και η αμφισβήτηση των κεκτημένων της μεταπολίτευσης. Προσέξτε όμως τι κάνουν. Καταγγέλουν τα δύο μεγάλα κόμματα της μεταπολιτευτικής περίοδου και τις μεγάλες πολιτικές επιλογές της μεταπολίτευσης, αλλά διεκδικούν να μην αλλάξει τίποτα και υπόσχονται όλα να επανέλθουν εκεί που τα είχαν φέρει τα κόμματα εξουσίας και οι πολιτικές της μεταπολίτευσης. Αυτός είναι ο παραλογισμός της σημερινής πολιτικής ζωής της χώρας, που τον εκφράζει κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ και όσοι συμπλέουν άμεσα ή έμεσα μαζί του. Υπάρχει όμως και περαιτέρω παραλογισμός, ο απόλυτος παραλογισμός. Η πρόταση, γιατί αυτό διατύπωσε προηγουμένως ο κύριος Τσίπρας, τώρα που φτάνουμε, που φτάσαμε σε χειροπιαστά αποτελέσματα, τώρα που βγαίνουμε από την κρίση και το μνημόνιο, να ακυρώσουμε τις θυσίες και τα επιτεύγματα, να τα μηδενίσουμε και να ξαναγυρίσουμε όχι στην κατάσταση που ήμασταν το 2010, αλλά στην κατάσταση που ήμασταν το 2008 και πίσω, δηλαδή να ακολουθήσουμε την αντίστροφη διαδρομή, γυρίζοντας όχι στο μηδέν, αλλά υπό το μηδέν. Και να... Παρακολουθήσαμε και τα όσα είπε
στο απόσπασμα αυτό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος και να περάσουμε στον Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος για πολλωστή φορά υπεραμείνθηκε της πολιτικής που εφαρμόζει για την όσο το δυνατόν ομαλότερη δημοσιονομική προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας, δεχόμενος ωστόσο την κριτική εφόσον αυτή είναι καλοπροαίρετη και επικοδομητική. Από το βήμα λοιπόν της Βουλής, ο Γιάννης Στουρνάρας απάντησε στην κριτική που δέχεται ακόμα και από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ για τους χειρισμούς του στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Συγκεκριμένα ανέφερε ορισμένες διαμαρτυρίες είναι δικαιολογημένες, αλλά όμως όχι. Κάθε καλόπιστη και επικοδομητική κριτική την δέχομαι και τη λαμβάνω υπόψη. Απορρίπτω το είδος της κριτικής που δεν λαμβάνει υπόψη της τη δημοσιονομική στενότητα της χώρας. Πράγματι, το εισόδημα των πολιτών έχει πληγεί από την παρατεταμένη ύφεση και αυτό η κυβέρνηση το δέχεται. Το επισημαίνει και στις διαπραγματεύσεις με τους εταίρους μας, όσο και σε ανώτερο επίπεδο. Όμως, η δημοσιονομική προσαρμογή που επεδίωξε η κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να βασιστεί στο σκέλος των δαπανών και μόνο είπε. Για τη φορολογική πολιτική, είπε ότι το 2014 θα υπάρξει φορολόγηση ελεύθερων επαγγελματιών από το πρώτο ευρώ, πλήρες ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο, εγκατάσταση συστημάτων νεκροών, ισροών και GPS για το λαθρεμπόριο καυσίμων, ανασήμανση στα προϊόντα καπνού, ακτίνες χ στα τελωνεία, διακρατικές συμφωνίες για όσους βγάζουν χρήματα στο εξωτερικό, επιτάχυνση ελέγχων που ήδη διεξάγονται. Όμως τα βασικά σημεία για τον προϋπολογισμό του 2014 δεν θα υπάρξουν οριζόντια μέτρα και μέτρα λιτότητας, δημοσιονομική προσαρμογή μέσω φορολογικής συμμόρφωσης, αναδιάρθρωσης της διοίκησης και των δημόσιων δαπανών. Οικονομική ελάφρυνση από τις επικείμενες αποφάσεις της Ευρώπης για την Ελλάδα σχετικά με το ύψος και τον τρόπο διαχείρισης του ελληνικού χρέους. Ο προϋπολογισμός του 2014 υπηρετεί την ίδια κύρια στρατηγική, τη σταδιακή επίτευξη της βιωσιμότητας του χρέους, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Οικονομικών. Ας τον ακούσουμε λοιπόν. Δημοσιονομικά πάνε στο παρελθόν. Ταμιακά γράφονται φέτος. Ξέρω κύριε Λεφαζάνη, στο ισοζύγιο τρεξών συναλλαγών που σχεδόν μηδενίζεται φέτος. Τρίτον, στην πραγματική οικονομία με το μετριασμό της ύφεσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι φέτος είναι η πρώτη χρονιά από την έναρξη του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής που ο αριθμός οικονομικής ανάπτυξης αναμένεται να είναι καλύτερος από το στόχο που τίθεται στην αρχή του χρόνου. Τέταρτο, στην απασχόληση, όπου το σύστημα Εργάνη του Υπουργείου Εργασίας καταγράφει θετικές καθαρές ροές απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα από τον περασμένο Μάρτιο μέχρι σήμερα. Το Υπουργείο Εργασίας επίσης χτύπησε στη ρίζα του για πρώτη φορά την αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία με το υψηλότερο ιστορικό πρόστιμο που επιβλήθηκε. Και αυτό εξηγεί γιατί πάνε καλύτερα και τα έσοδα του ΙΚΑ στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Πέμπτον, στις αγορές. Με την εξέλιξη του περιθωρίου απόδοσης των ελληνικών ομολόγων και γενικότερα με το επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Έκτον, στα επίπεδα του πληθωρισμού, με θετική επίδραση στο διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και στην ανταγωνιστικότητα, η οποία ήδη έχει βελτιωθεί τα προηγούμενα 4 χρόνια κατά 25%. Έβδομο, στις εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα, όπου μόλις σήμερα ο οίκος αξιολόγησης Moody's αναβάθμισε 5 ελληνικές τράπεζες. Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι το πρωτογενές πλεόνασμα επιτυγχάνεται, παρόλο που δεν διστάσαμε ως κυβέρνηση να προχωρήσουμε σε δύο βασικές στοχευμένες φορολογικές ελαφρύνσεις. Τη μείωση κατά 15% στο έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων και τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες. Επιπλέον, στο επίπεδο του δημοσίου χρέους πρέπει να σημειωθεί ότι για την Ελλάδα η μέση υπολοιπόμενη φυσική διάρκεια του χρέους μετά τις ρυθμίσεις που γίνανε τα τελευταία χρόνια είναι περίπου 16 χρόνια, τη στιγμή που για τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης δεν ξεπερνά τα 7 χρόνια. Πάνω από το 75% του χρέους μας πλέον είναι μακροπρόθεσμο, με υπολοιπόμενη φυσική διάρκεια πάνω από 5 χρόνια. Το δε μέσο επιτόκιο δανεισμού μας κυμαίνεται κοντά στο 2%. Όλα αυτά θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ισοδυναμούν με το επιζητούμενο ευρωομόλογο. Και αυτά επετέφθησαν με μεγάλες θυσίες του ελληνικού λαού, που είδε το επίπεδο της ευημερίας του να μειώνεται σημαντικά από την αρχή της κρίσης μέχρι σήμερα. Αυτά βέβαια δεν συγκινούν όσους έχουν μαγικά ραβδιά, τα οποία διαγράφουν χρέη με μονομερείς ενέργειες.
και που το δίθεν σχέδιο διάσωσης που προτείνουν είναι στην ουσία ένα σχέδιο εθελούσιας εξόδου τόσο από την Ευρωζώνη όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άκουσα τον κύριο Τσίπρα απόψε. Δεν ξέρω αν συνειδητοποίησε τι έκανε. Όσο ξεδιπλώνει το σχέδιό του, αποδεικνύεται ότι αυτό είναι ένα φιελτικό σενάριο. Ένα σχέδιο απόλυτης χρεοκοπίας. Κοστολογώντας πολύ πρόχειρα αυτά που είπε για τις τράπεζες. Παντού κουρέματα. Αυτά θα στοιχίζουν περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι τράπεζες, όπως ξέρετε, έχουν και παθητικό και ενεργητικό. Αν κουρέψεις το ενεργητικό, πώς θα καλύψεις το παθητικό? Δεν σκέφτηκε τι σημαίνει αυτό για τις καταθέσεις? Μετά μίλησε για μαζικούς συνεταιρισμούς. Καλά, δεν θυμάται, δεν έχει εμπειρία. Ποιοι ρίξανε την Αγροτική Τράπεζα έξω? Πραγματικά ήταν, νομίζω, απόψε μια μεγάλη αποκάλυψη. Έγινε μάντες κακών ο κύριος Τσίπρας. Με ολέθριες συνέπειες για τη χώρα μας και δι' για τους πλέον ευάλωτους πολίτες, αν το σχέδιο αυτό ποτέ εφαρμοστεί. Η επικύρωση όμως της τεράστιας εθνικής προσπάθειας είναι η σταδιακή αναβάθμιση του αξιόχρεου της χώρας μας, με τελευταία εξέλιξη την αναβάθμιση από τη Moody's πριν από λίγες μέρες, ενώ είχαν προηγηθεί μέσα στο χρόνο οι αναβαθμίσεις από την Fitch και τη Standard & Poor's. Ωστόσο, αυτή η κυβέρνηση ούτε θριαμβολογεί ούτε πανηγυρίζει. Πρώτον, ακούσαμε και τον Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα και να περάσουμε στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Νικοδένδια, ο οποίος απάντησε στις επικρίσεις που δέχτηκε από τον πρόεδρο και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, έδωσε στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την ψήφιση του προϋπολογισμού του 2014. Έκπληκτος άκουσα τον κύριο Τσίπρα να μιλάει για ακροδεξιά αντιμετώπιση της πολιτικής τάξης και ασφάλειας. Θα με συγχωρήσετε, αλλά θα ήθελα κάποια στιγμή αντιπροσωπεία να αποφανθεί αν το αίτημα για τάξη και ασφάλεια είναι ένα ακροδεξιό πρόταγμα ή αποτελεί μια απέτηση της κοινωνίας απέναντι στο συνταγματικά και δημοκρατικά οργανωμένο κράτος. Και πρόσθεσε ότι του προκάλεσε αλγινή εντύπωση το γεγονός ότι στο πρωτοσέλιδο της Αυγής φιλοξενήθηκε δημοσίευμα που έκανε αναφορά σε εικόνες του 1973, δείχνοντας από κάτω εικόνες της αστυνομίας της ελληνικής δημοκρατίας να έχει απομονώσει διαδηλωτές, οι οποίοι ανέτεια και χωρίς κανένα λόγο έριχναν πέτρες κατά της ελληνικής αστυνομίας. Και ονομάζει την αστυνομία της ελληνικής δημοκρατίας ως αστυνομία ανάλογη της Χούντας και των τάγκς που μπήκαν στο Πολυτεχνείο. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά, είπε ο κύριος Δένγιας και κατέθεσε στα πρακτικά φωτογραφίες με τα ευρήματα που άφησαν πίσω στο Πολυτεχνείο, αυτοί οι οποίοι δήθεν ταλαιπωρήθηκαν από την ελληνική αστυνομία. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανέφερε επίσης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διατυπώνει σαφή οικονομική πρόταση και αναφέρθηκε σε όλους τους φορείς που προβάλλουν οικονομικά αιτήματα και τα στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς όμως να εξηγεί σε τι συμποσούνται όλο αυτό. Ο κύριος Δένδιας κάλεσε επίσης το ΣΥΡΙΖΑ να εξηγήσει τι ακριβώς προτείνει για το μεταναστευτικό, για το οποίο λέει απίστευτα πράγματα. Η χώρα οφείλει και πρέπει να πάει μπροστά. Η συνταγή του αύριο δεν μπορεί να είναι ότι μας έφερε εδώ, είπε ο Υπουργός. Να δούμε το σχετικό απόσπασμα. Βεβαίως και για τα άλλα κόμματα. Βεβαίως αυτό, για να είμαστε συνεννοημένοι, οφείλει να έχει ένα γενικότερο πλαίσιο αναφοράς. Φαντάζομαι ότι για την αξιωματική αντιπολίτευση ισχύει το πλαίσιο αναφοράς το οποίο έθιξε και έθεσε ο πρόεδρος κ. Τσίπρας μιλώντας στο Όστιν του Τέξας. Συγκεκριμένα λέγοντας ότι μια έξοδος από το ευρώ δεν θα ωφελήσει κανέναν, αντιθέτως θα πυροδοτήσει σοβαρά νέα προβλήματα διαχείρισης ενός νέου νομίσματος το οποίο θα είναι ασταθές, λέγοντας ότι στην περίπτωση νέου νομίσματος θα έχουμε φαινόμενα bankrupt, λέγοντας ότι σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε φυγή κεφαλαίων και ανθρώπων, λέγοντας ότι για αυτούς τους λόγους και πολλούς άλλους η Ελλάδα δεν μπορεί και δεν πρέπει να εξέλθει από την Ευρωζώνη. Αυτό λοιπόν συνομολογούμε με το ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι το πλαίσιο αναφοράς. Παρά τα αυτά, πρέπει να πω ότι η κυβέρνηση καταθέτει εδώ την πρότασή της. Θα ήθελα να είμαι ξεκάθαρος. Επεξετάθησε αυτό επαρκώς ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Τουρνάρας, αλλά θέλω και σε αυτό να είμαι σαφής απέναντί σας. Στα θέματα τα στενά φορολογικά, όχι του κώδικα φορολογικής διαδικασίας, το ιδεολογικό πρόταγμα της Νέας Δημοκρατίας δεν απεικονίζεται στο παρόντα προϋπολογισμό. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα φιλελεύθερο κόμμα. Η αντίληψη του φιλελεύθερου κόμματος είναι ένα μικρό κράτος και οι μικροί φορολογικοί συντελεστές.
Επίσης, επανειλημμένος ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, έχει τοποθετηθεί υπέρ ενός ενιαίου φόρου flat rate tax της τάξης τελικά του 15%. Αυτό δεν είναι κάτι απλό, δεν είναι κάτι αυτονόητο, δεν είναι κάτι που μπορεί να επιτευχθεί στη σημερινή συγκυρία. Δεν είναι κάτι όμως που ανήκει σε μια άλλη εποχή και σε έναν άλλο χρόνο. 25 χώρες της Ευρώπης, ήδη, με συγχωρείτε, 19 χώρες της Ευρώπης εφαρμόζουν ήδη τέτοιο φορολογικό σύστημα, στο οποίο ο φόρος ποικίλει από 9% ως 25%. Μπορεί λοιπόν και η Ελλάδα στο ορατό μέλλον, όταν ξεφύγει από αυτή τη φάση, να μπορέσει να συζητήσει στο πλαίσιο αυτό της εθνικής αντιπροσωπείας μια νέα αντιμετώπιση. Προς το παρόν διαρχόμαστε μια περίοδο μεγάλης κρίσης και στο πλαίσιο αυτής της μεγάλης κρίσης είμαστε αναγκασμένοι να λαμβάνονται συγκεκριμένα φορολογικά μέτρα. Με κανένα τρόπο όμως δεν ισχυριζόμαστε ότι αυτά τα μέτρα θα ισχύουν εσάι. Έρχομαι τώρα όμως στην αντιπρόταση την οποία διατυπώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άκουσα με μεγάλη προσοχή και με σεβασμό εκ του θεσμικού του ρόλου τον πρόεδρο κύριο Τσίπρα. Άκουσα και διάβασα και την πρόταση του Γενικού Εισηγητή της μειοψηφίας του κυρίου Τσακαλώτου. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι σαφή οικονομική πρόταση δεν διέκρινα. Έχοντας κοιτάξει πίσω σε μακρά σειρά τοποθετήσεων του ΣΥΡΙΖΑ, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι παρατήρησα το εξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τοποθετηθεί υπέρ των οικονομικών ετοιμάτων των αγροτών συνολικά. Υπέρ των οικονομικών ετοιμάτων των καθηγητών μέσης εκπαίδευσης συνολικά. Υπέρ των οικονομικών ετοιμάτων των εργαζομένων στο μετρό. Υπέρ όλων των οικονομικών ετοιμάτων των εργαζομένων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Υπέρ των οικονομικών ετοιμάτων των διοικητικών υπαλλήλων των πανεπιστημίων. Υπέρ των οικονομικών ετοιμάτων των εργαζόμενων στα αστικά λεωφορεία. Υπέρ των οικονομικών ετοιμάτων της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας. Υπέρ των οικονομικών ετοιμάτων των ιατρών του ΕΟΠΗ. Υπέρ των οικονομικών ετοιμάτων των εργαζομένων στη ΛΑΡΚΟ. Υπέρ των οικονομικών ετοιμάτων των εργαζομένων στο ΙΓΜΕ. Υπέρ των οικονομικών ετοιμάτων των εργαζομένων στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθηνών και στο Δρομοκαίτιο. Υπέρ των οικονομικών ετοιμάτων των εργαζομένων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Υπέρ των οικονομικών ετοιμάτων των εργαζομένων στη ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ. Υπέρ των οικονομικών ετοιμάτων των εργαζομένων στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Υπέρ των οικονομικών ετοιμάτων των δημοτικών υπαλλήλων. Υπέρ των οικονομικών ετοιμάτων των φαρμακοποιών. Υπέρ των οικονομικών ετοιμάτων και την επαναπρόληψη των εργαζομένων στην ΕΡΤ. Υπέρ των οικονομικών ετοιμάτων των σχολικών φυλάκων. Υπέρ των οικονομικών ετοιμάτων των καθαριστριών των κτηρίων του δημοσίου. Υπέρ των ετοιμάτων των δημοτικών αστυνομικών. Δεν βρήκα μία ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ που να μην δέχεται ένα οικονομικά αίτημα ή ασδήποτε ομάδα του πληθυσμού. Και παρακαλώ αν υπάρχει και το ένα προσκομιστή. Επίσης, έχει υποσχεθεί επανειλημμένως την αποκατάσταση όλων των μισθών. Έχει υποσχεθεί την αποκατάσταση όλων των συντάξεων. Έχει υποσχεθεί συσάχθεια των δανείων, το ύψος ποικίλει αναλόγως το υπολογίζει κανείς από 40 έως 90 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχει υποσχεθεί την ακύρωση όλων των ιδιωτικοποιήσεων. Έχει υποσχεθεί τις επανακρατικοποιήσεις σχεδόν των πάντων. Σήμερα ακούσαμε ότι έχει υποσχεθεί εγγυημένο τηλέφωνο, ρεύμα, νερό, παρήθαλψη δωρεάν για όλους. Εξηγήστε μας. Όλο αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε τι συμποσούτε. Οι ανακοινώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, παρακαλώ. Αν έχει καλοσύνη, κύριε Γραμματεύ, να τις παραλάβετε για όλα τα θέματα τα οποία έθιξα, κύριε Πρόεδρε, είναι εδώ και τις καταθέτω. Φαντάζομαι δεν αμφισβητούνται. Διάβασα, οφείλω να σας πω, τις τοποθετήσεις τις οποίες έκανε ο κύριος Τσακαλώτος στην εισήγησή του και πάλι δεν μπόρεσα να καταλήξω πώς θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο τεράστιο έλλειμμα το οποίο θα δημιουργηθεί. Μιλάτε βέβαια για συνεταιρισμούς. Μιλάτε για τράπεζες ειδικού σκοπού, ως αν αυτό ήταν το μαγικό κλειδί με το οποίο θα λύσουμε τα προβλήματα της Ελλάδας. Ανοίγω παρένθεση. Θυμάστε τα ελλείμματα που έχουμε τραβήξει από τους συνεταιρισμούς που δημιουργήθηκαν τη δεκαετία του 80 και
και ακόμα πληρώνει το ελληνικό δημόσιο. Και φαντάζεσαι τη σκηνή στην οποία ο τότε επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας, προερχόμενος από το ΣΥΡΙΖΑ, θα προσέλθει στο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όταν κληθεί από τους υπόλοιπους υπουργούς να απαντήσει, θα αρχίσει να τους μιλά για τη νέα αρχιτεκτονική την οποία προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Καταλαβαίνετε με πόσο βαθύ σεβασμό θα γίνει δεκτή αυτή η αντιμετώπιση και πόσο θα υποκληθεί αμέσως η Ευρώπη στα αιτήματα του συγκεκριμένου εκπροσώπου της τότε μακριά το κακό ελληνικής κυβέρνησης. Εν πάση περιπτώσει, εάν υπάρχει μία αλήθεια στην γενική εισήγηση, η οποία κατετέθη βρίσκεται στο τέλος της, ο κύριος Τσαγαλώτος λέει ρητά μια διαφορετική φορολογική πολιτική όπου να φορολογούμε όλο τον πλούτο, κινητό και ακίνητο. Βέβαια λέει μετά και με μεγάλο αφορολόγητο κτλ. Αλλά η πραγματικότητα κρύβεται εδώ. Εάν υπάρχει στοιχείο σοβαρότητα στην οικονομική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι μια βαρύτατη φορολογία. Εάν δεν λάβουμε υπόψη μας σε ποιο φορολογικό σημείο εκκινούμε αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνετε τι θα σημαίνει για τη χώρα, τι θα σημαίνει για την κοινωνία μια ακόμα βαρύτερη φορολογία. Και τι θα σημαίνει γενικά και για τη μεση τάξη και για όλες τις ομάδες που ήδη πλήττονται από τα μέτρα που έχουν ληφθεί. Αν μου επιτρέψετε όμως να περάσω και σε κάτι άλλο, το οποίο νομίζω έχει μια σημασία. Στην έκπληκτος άκουσα τον πρόεδρο, τον κύριο Τσίπρα, να μιλά για... Ακούσαμε λοιπόν και την ομιλία του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Νίκου Δένδη από το Βήμα της Βουλής. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τα πολιτικά γεγονότα της χώρας μας. Σε λίγες μέρες πλησιάζουν τα Χριστούγεννα. Μην ξεχνάτε το διαγωνισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη. Μπορείτε και εσείς να κερδίσετε ένα iPad τέταρτης γενιάς, ένα δώρο αξίας 720 ευρώ που η τηλεόραση της Ζούγκλας σε συνεργασία με το Αφασία.gr σας το χαρίζουν για χριστουγεννιάτικο δώρο με όνομα με ένα like στη σελίδα του αφασία.gr στο Facebook. Και επειδή σε λίγες μέρες, όπως είπαμε, πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και εμείς είμαστε ήδη σε χριστουγεννιάτικο κλίμα, θα σας αφήσουμε με ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9. Καλή εβδομάδα, καλημέρα και χρόνια πολλά στις Άνες. Γεια σας. May I welcome you to Christmas morning! It's in the singing of a street corner choir. It's going home and getting warm by the fire. It's true wherever you find love, it feels like Christmas. A cup of kindness that we share with another. A sweet reunion with a friend or a brother. In all the places you find love, it feels like Christmas. It is the season of the heart. A special time of caring, the ways of love made clear. And it is the season of the spirit, the message if we hear it, is make it last all year. Oh, what? It's in the giving of a gift to another, a pair of mittens that were made by your mother. It's all the ways that we show love that feel like Christmas. About a child that we'll always remember. It is the summer of the soul in December. Yes, when you do your best for love, it feels like Christmas. It is the season of the heart. A special time of caring, the ways of love made clear. Spirit, the message if we hear it is may it last all year. It's in the singing of a street corner choir. It's going home and getting warm by the fire. It's true wherever you find love, it feels like Christmas. It's true wherever you find love. It feels like Christmas. It feels like Christmas.